εδώ του Υπουργείου Εθνικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Έλεγα πάντοτε ότι ίσως το Υπουργείο Εθνικής Ναυτιλίας της Ελλάδας είναι το δεύτερο Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί με αυτό το Υπουργείο η Ελλάδα μας είναι πρωταγωνίστρια στον κόσμο σε βασμιότητα. Και έλεγα προχθές σε μια ομιλία στην Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά ότι έχοντας μια εμπειρία ως Επίτροπος, πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες εμπειρίες στην ιδιαίτερη μου πατρίδα την Κύπρο, έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές διεθνείς συναντήσεις. Στις τελευταίες μου συναντήσεις, είτε στο Λονδίνο είτε αλλού, ως Υπουργός Εθνικής Ναυτιλίας, νομίζω ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα ακριβώς τόσο ισότιμος και δυνατός, διότι εκπροσωπούσα την ελληνική ναυτιλία. Είναι ο τομέας που στηρίζει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της χώρας, συνεισφέροντας πάνω από 7% του εθνικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ο ελληνικός στόλος ανέρχεται σε 5.500 πλοία, όπου καθιστά τους Έλληνες πλειοκτήτες ως τους αντιπροσώπους του 70% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η ελληνική ναυτιλία είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη, διότι το 80% του εξωτερικού της εμπορίου πραγματοποιείται δια της θαλάσσης και είναι σημαντικότερος παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή λοιπόν είναι η ελληνική ναυτιλία και θεωρώ ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με αυτό το πλαίσιο, μέρος της ελληνικής ναυτιλίας, με αυτά που γίνονται, έχουν γίνει και γίνεται σήμερα, έχει ήδη μπει δυναμικά για να κινείται στην ίδια τροχιά με την πρωταγωνίστρια ελληνική ναυτιλία. Γιατί και το λιμάνι αυτό είναι ήδη πρωταγωνιστής, κύριε Γιάννη. Αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα, την νέα προβλήτα για κρουαζιέρα, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος και μου εξηγήσατε και εμένα, μπορείτε να δεχτείτε 6.000 ταυτόχρονα τουρίστες, δηλαδή δύο πολύ μεγάλα κρουαζιερόπλια. Αντιλαμβάνεστε ότι λίγα λιμάνια στη Μεσόγειο τουλάχιστον έχουν αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω ότι ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρών η Θεσσαλονίκη, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολυπολιτισμική πόλη, το κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, εγώ θα έλεγα και ίσως το διαμετακομιστικό κέντρο του Βαλκανίου. Λοιπόν, ζούμε μια πραγματικά ιστορική περίοδο για τη Θεσσαλονίκη, για το λιμάνι της, και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο που τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά σαλόνια θεωρείται η κύρια πύλη για τα Βαλκάνια, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικής, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Και δεν είναι τυχαίο, ο Δήμαρχος το ξέρει καλά, ο κύριος Υφυπουργός, ότι αυτή η πόλη έχει 15 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και περισσότερα από 30 μουσεία σε πολύ κοντινή απόσταση από το λιμάνι. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Είναι όντως κάτι που τραβά και νομίζω είναι και η πρώτη μοναδική πόλη της Ελλάδας που έγινε μέλος του δικτύου δημιουργικών πόλεων της UNESCO για την προσφορά μιας δημιουργικής γαστρονομικής κοινής. Ώστε είχαν δίκιο οι φίλοι μου που μου λέγαν ότι στη Θεσσαλονίκη απολαύσαμε γαστρονομία. Λοιπόν,